Παγκυπουσίδας ποδοσφαιριστών, ο Σπύρος Νεοφυτίδης. Καλώς ορίσατε. Καλώς σας βρήκαμε. Καλή χρονιά. Γιατί χαμογελάτε? Δεν πήθηκε. Χαμογελώ γιατί φαίνεται ότι στις συναντήσεις άλλα λέμε, δημόσια άλλα λέμε. Αλλά επί του θέματος εδώ μιλάμε ίσως για το μεγαλύτερο αθλητικό έγκλημα που διαπράχτηκε στη σύγχρονη ιστορία της Κύπρου από μέρος του ΚΟΑ και του Υπουργείου Αμυνάς. Και βλέπω ότι το λαμβάνουν έτσι πολύ χαλαρά. Ναι. Δηλαδή για τον αγαπητό κύριο Υπουργό, που έχει ένα ελαφρυντικό, γιατί μπορεί να μην ασχολείται με τα αθλητικά δρόμενα, το να δολοφονήσουν 70 αθλητές από το ποδόσφαιρο και άλλους τόσους από το άλλα αθλήματα, δεν λέει και τίποτα. Ναι, δεν είναι λίγο βαριά κουβέντα αυτή που λέτε, δολοφονήσουν, αν θέλετε, την αθλητική, ναι, πορεία, να σας υπό πω, την έννοια ότι... Δεν είναι καθόλου βαριά. Είχαμε περάσει στο παρελθόν τέτοια παραθυράκια, προφαζιζόμενοι έτσι υποχρεώσεις αθλητικές κλπ, να μην κάνουν εν τέλει στρατό. Γι' αυτό λέω ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να υπάρχει ένα μέτρο. Πάνω σε αυτό, επειδή και εμείς θέλουμε να κάνουμε στρατό, είδαμε τους αριθμούς και είχαμε κάποιες συμφωνίες. Πάνω στις συμφωνίες, για να γνωρίζει ο κόσμος, οι ανάγκες για κάθε ομάδα που επικαλείται ο αγαπητός Υπουργός είναι γύρω στα 10 άτομα, 8 με 10 άτομα. Οι συμφωνίες που κάναμε ήταν στο 50%, τουλάχιστον να καλύψουμε τους 4. Ήρθαν από μόνοι τους μέσα από μια τραγική απόφαση του ΚΟΑ και μείωσαν ακόμη 40% τις διευκολύσεις. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει. Όταν έχουμε γύρω στις 14 ομάδες στην πρώτη κατηγορία, 16 στη δεύτερη, να αφήσουμε την τρίτη και την τέταρτη κατηγορία που λέει ο αγαπητός Υπουργός έξω, μιλάμε για 30 ομάδες από 10 ποδοσφαιριστές, μιλάμε γύρω στους 300 με 350 ποδοσφαιριστές, οι οποίοι έχουν ανάγκες για να συνεχίσουν την καριέρα τους. Mm. Και από τους 300, εμείς ζητήσαμε τους 68, τους 150, για να υπηρετούν, ναι, και να παίρνουν κάποιες ώρες διευκολύσεις τα απογεύματα που δεν κάνουν κάτι, απλώς κάθονται, τρώνε κρουασάν, κακή διατροφή, καπνίζουν, διακίνηση ναρκωτικών στα στρατόπεδα και λέμε, ναι, εμείς... Αυτά τα είπατε έτσι όπως μας τα λέτε. Ναι, τα είναι δημόσια, ναι, τα γνωρίζουμε. Ναι. Δώστε μας τους, θα γυμνάζονται 3-4 ώρες αφού δεν κάνουν τίποτα και χοντρένουν στο στρατό και θα τους δώσουμε πίσω μάχημους. Αυτό λέμε. Δεν λέμε να κάνουν αναστολές. Πέρασε ένα νομοσχέδιο κατ' εμάς παράνομο, γιατί αύριο αναχωρώ για το εξωτερικό και θα κινηθούμε νομικά. Γιατί αν δεν μας δώσουν τους 30 τουλάχιστον πίσω στις διευκολύσεις, θα μας αναγκάσουν, και το λέω δημόσια, θα κινηθούμε νομικά για να διασφαλίσουμε τα δικαιώματά τους. Φαίνεται ότι πολιτικά υπάρχουν κάποιες απώλειες των αριθμών μέσα στην Εθνική Φρουρά. Να βρουν το λάθος. Ο αγαπητός Υπουργός ξέρει που είναι οι απώλειες. Τώρα πάνε να μπλέξουν και τις γυναίκες εθελοντικά. Εγώ σας λέω, δεν υπάρχει εθελοντισμός μέσα στο στρατό. Θέλουμε επαγγελματίες. Φαίνεται ότι υπάρχουν απώλειες ΣΥΟΠ, τεράστιες απώλειες στο ΣΥΟΠ. Γιατί επαγγελματικά έχουν τεράστια προβλήματα. Να τα βρουν, αλλά δεν φταίνε σε τίποτα οι αθλητές. Ναι. Να πληρώσουν την ύφη. Μάλιστα. Και κλείνοντας μακάρι όλα αυτοί που λέτε στις 30 πόσες ομάδες που θέλουν έτσι απαλλαγή κάποιων ωρών για τις προπονήσεις, να έπαιζαν κιόλας τα πρωταθλήματα μας στην πρώτη κατηγορία. Ναι. Είναι πώς να παίξουν, οι 18χρονοι, 19χρονοι Κύπροι. Βεβαίως, διότι εδώ υπάρχει και μια δυσμενής διάκριση και ρατσιστική διάκριση. Διότι άρχισαν όλες οι ομάδες τώρα να κάνουν εισαγωγή και 19χρονους και 18χρονους, ναι, για να καταρτίζουν τις εφηβικές τους ομάδες. Ωραία. Εάν θέλουν να πάμε με αυτήν την κατάσταση, είμαστε έτοιμοι εμείς να τους τροφοδοτούμε στο εξωτερικό. Ελάτε, κύριε Νεοφυτίδη, εξ αφορμής της έναρξης και της νέου πρωταθλήματος, έτσι, της περίοδου 24-25, τα πρώτα έτσι δείγματα, όχι τόσο καλά, γιατί δεν περιποιούν τιμή, και τα όσα έγιναν στο Αμόχωστος και άλλος πως στην πρώτη αγωνιστική. Τώρα έχουμε την ανάπαυλα λόγω εθνικής και μπράβο στην εθνική να πούμε, αγωνίζεται και σήμερα. Τρέξατε μια έρευνα, δεν ξέρω, ήταν για τον λογαριασμό του ΠΑΣΠ ή αναλύσατε εσείς τα αποτελέσματα για τον αντίκτυπο που έχουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στους ποδοσφαιριστές, ποδοσφαιρίστριες. Την τρέξατε για την πρώτη, για την πρώτη κατηγορία, έτσι. Δεν ξέρω αν θέλετε να μας πείτε έναν αριθμό που δείχνει ότι επηρεάζονται, και να μην το λένε για τα αρνητικά και να το λένε μόνο για τα θετικά, φαίνεται ότι υπάρχει ένα οξύμορο εδώ, ότι επηρεάζεται η ψυχολογία τους, βεβαίως και εμάς των δημοσιογράφων και όλων όσων, όταν τους γράφεις, να επηρεάζεσαι ενώ να τα βγάζουν πάνω σου, έτσι, για την ήττα της ομάδας. Φταίει ο τάδε ποδοσφαιριστής και του γράφουν αβέρτα στα social media.
Αυτό το πρόβλημα το γνωρίζαμε εδώ και καιρό και προσπαθούσαμε να βοηθήσουμε τα μέλη μας. Γι' αυτό τον λόγο προχωρήσαμε μαζί με τη συνεργασία της PAX Social Media Limited σε μια έρευνα για να δούμε ακριβώς το τι ποσοστά και πόσο είναι το πρόβλημα. Υπάρχουν και το πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα. Βρήκαμε κάποια ποσοστά που μας ανησυχούν έντονα. Γι' αυτό τον λόγο και θα προχωρήσουμε άμεσα τους επόμενους μήνες στη δημιουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων για να βοηθήσουμε τα μέλη μας και τους ποδοσφαιριστές πώς να χειρίζονται τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά ακόμη καλύτερα πώς να αντιμετωπίζουν την υπηρεσία. Δεν έτσι διαπιστώνω από αυτή την έρευνα. Πόσο? Δεν είναι influencers, δηλαδή δεν εκμεταλλεύονται τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δεν είναι, γιατί χρειάζονται και εκπαίδευση. Πολύ ελαχιστή είναι βάσει με τα ποσοστά που είχαμε. Αλλά βλέπουμε ότι το 35% για παράδειγμα νιώθει άσχημα με αρνητικά σχόλια και αυτό επηρεάζει την απόδοσή του. Ναι. Είναι πολύ σοβαρό αυτό. Ή το ένα μεγάλο ποσοστό που βρήκαμε, κοντά στο 69%, ενώ γνωρίζει ότι επηρεάστηκε αρνητικά, δεν είχε το θάρρος να ζητήσει βοήθεια, μια ψυχολογική στήριξη. Μα ένα 17,6 ζήτησε βοήθεια και 17, δεν είναι μικρό. Και δεν είναι καθόλου μικρό. Ναι. Είναι μεγάλο ποσοστό. Ναι. Όπως φυσικά είδαμε ότι υπάρχει και αντίθετη άκρη, όπου τα θετικά σχόλια στα social media φαίνεται ότι τους βοηθούν ψυχολογικά για να ανεβάσουν την απόδοση. Αλλά υπάρχει εδώ ένα οξύμορο σχήμα στις απαντήσεις των πολλών που λένε ότι διαβάζουν τα αρνητικά, δεν τους επηρεάζουν, τους επηρεάζουν όμως τα θετικά. Δηλαδή γίνεται μια διαλογή το τι τους επηρεάζει. Βεβαίως, εμένα μου κάνει εντύπωση, κυρία Νοφιτή, το γεγονός ότι αν κάτι επηρεάζει έναν παίχτη, μια παίκτρια, είναι η κερκίδα. Εκείνη την ώρα στο γήπεδο, όλες αυτές οι φωνές που σφυρίζουν, που βρίζουν κλπ. Βέβαια, οι πλήστοι είναι και ξένοι, δεν ξέρω αν καταλαβαίνουν κιόλας σε τι τους λένε για την οικογένειά τους. Αλλά κύριε Νεοφοιτήτη, τώρα, άρα θεωρείτε όμως ότι αυτό είναι και επικίνδυνο, δηλαδή επειδή είπαμε ότι έχουμε ένα πρόβλημα με τη βία στα γήπεδα, έχουμε τους χουλικάνες και αυτά, ότι είναι αλληλένδετα όλα αυτά και ενδεχομένως να υπάρχουν και απειλές και άλλος πώς. Ναι, σίγουρα είναι αλληλένδετα, γιατί τουλάχιστον όσον αφορά τη βία, είτε είναι σωματική, εκφραστική, άμεση μέσα στο γήπεδο, είτε διαδικτυακή μέσω του διαδικτύου, παραμένει να είναι βία. Οπότε είναι ένα κομμάτι μέσα στα πλαίσια της εκστρατείας που κάνουμε για να στηρίξουμε τα μέλη μας και να τα επιμορφώσουμε για να αντιμετωπίσουμε αυτά τα φαινόμενα της βίας. Σας έκανε έτσι κάτι εντύπωση να το αναφέρουμε εδώ στα πλαίσια της έρευνας που αναδεικνύεται? Εντάξει, αναμέναμε ότι θα επηρεάζει αρνητικά τους ποδοσφαιριστές. Εκείνο που μου έκανε εντύπωση ήταν το μεγάλο ποσοστό στο 69% που γνώριζαν ότι δέχοντουσαν αυτή την πίεση, αλλά δεν αποτάθηκαν σε οποιαδήποτε βοήθεια. Και αυτό είναι σοβαρό, γιατί τουλάχιστον στην πρώτη κατηγορία ξέρουμε ότι καταρτίζονται και από ψυχολόγους οι ομάδες τελευταίως, που θα έπρεπε να απευθύνονται. Εντάξει, τους δίνουμε και εμείς την ευκαιρία μέσα από το πρόγραμμα του Mental Health που έχουμε της ψυχικής υγείας και της στήριξης, με εξωτερικούς συνεργάτες δικούς μας να απευθύνονται προς εμάς, γιατί ξέρετε, καμιά φορά βάσει συμβολέου, ένας παίκτης διστάζει να προσεγγίσει τον ψυχολόγο της ομάδας του, γιατί μπορεί να παραβιάζει κάποιους κανόνες του συμβολέου του για κάποια σοβαρά θέματα. Οπότε θα προχωρήσουμε άμεσα από το Δεκέμβριο με επιχορηγήσεις αποκλειστικά από το Σύνδεσμο, γιατί δυστυχώς μέσω του κράτους δεν υπάρχει μία πάνω σε σωστά σωματεία και σωστούς οργανισμούς που δεν χρεώνουν το κράτος. Είδαμε και πρόσφατα ότι πήραν μία απόφαση για αυτούς που χρωστούν να τους δώσουν άλλα μισά, 1 εκατομμύριο, να ξοφλίζουν τα οφειλόμενα χρέη προς το κράτος. Δυστυχώς ζούμε σε ένα κράτος αλλοπρόσαλλο. Θα είμαστε σωστοί, θα προχωρήσουμε με επιστημονικά δεδομένα. Ανοίγουμε πολλά κεφάλαια, κύριε Νεφιτίδη, που απασχολούν το ποδόσφαιρο γενικά. Έτσι, καταληκτικά, να σχολιάσουμε λίγο και τα τεκτενόμενα στο γήπεδο. Ήταν η αποφάση του καλοκαιριού. Δεν θα συνεννούσε για τις μετακινήσεις σε εκτός παιχνίδια το Υπουργείο Δικαιοσύνης, η αστυνομία, η ΚΟΠ είχε μια διαφορετική προσέγγιση. Μετά και από τον πρώτο απολογισμό, θεωρείτε ότι θα πρέπει να αλλάξει κάτι, βλέποντας και κάνοντας? Η θέση του ΠΑΣΠ? Η θέση του ΠΑΣΠ είναι ότι έστω και διστάθηκαν αυτά που τους λέγαμε. Ναι. Και τα φωνάζαμε από τον Απρίλιο ότι έπρεπε να κάνουν αυτά που πρέπει να κάνουν. Έγιναν κάποια ελάχιστα, έγινε μια αρχή. Χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά να γίνει. Δυστυχώς τα πιο κύρια δεν έχουν γίνει ακόμη. Δηλαδή τα CCTV, η αναβάθμιση του CCTV, είπατε προηγουμένως ότι είδαμε άναμα φωτοβολίδων πάνω στο κερκίδες πάλι.
Πού είναι τα CCTV που υποτίθεται δώσαν οι άδεια και αναβαθμίστηκαν, ναι. Και πού είναι αυτοί που άναψαν τις φωτοβολίδες. Θα πρέπει να γίνουν πιο αυξητικά τα μέτρα από την Ομοσπονδία. Διότι μέχρι ένα σημείο ήταν η ευθύνη της αστυνομίας. Από εκεί πέρα είναι η ευθύνη των ιδιοκτητών των κηπέδων, ναι. Των ομάδων και της Ομοσπονδίας. Και υπάρχει η νομοθεσία, όπως είπα προηγουμένως, από τις 23 Απριλίου. Η οποία ψηφίστηκε η νομοθεσία της περισύμβασης, ναι. Που είναι νόμη πλέον. Υπάρχουν και υπεύθυνοι για την ασφάλεια των γηπέδων και οι αδειοδοτήσεις από πού βγαίνουν και πώς μπορεί να γίνει, ναι, να συνεχίσει χωρίς τα απαραίτητα. Έχει μείνει στον αέρα πάλι, ναι, γιατί πάλι φαίνεται ότι πατσαρίσματα έχουν γίνει. Φαίνεται ότι υπάρχει μία βελτίωση όσον αφορά το Στιούαρτ, όχι ικανοποιητική, τέλεια, λίγο ικανοποιητική, αλλά. Πρέπει να αντιληφθούν όλοι ότι πλέον δεν παίζουμε με τη βία. Δηλαδή, ο νόμος είναι νόμος. Ναι. Πρέπει να είναι αυστηρός. Θέλουμε ποδόσφαιρο, θέλουμε, ναι. Τον κόσμο, θέλουμε να διασκεδάζει ο κόσμος. Αλλά πρέπει να υπάρχουν και ποινές. Και είναι μια ποινή που είπαμε, μια πρόταση που είπαμε και αναμένουμε να εφαρμοστεί. Είναι για τα εξώδικα όσον αφορά το άναμα φωτοβολίδων, ναι, και, ναι. Την κατοχή κροτίδων. Πρέπει να περάσει άμεσα αυτό το πράγμα. Αυτό φορ. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, κύριε Νοφιτίδη. Καλή συνέχεια να έχετε. Ναι,